που κάνει. Όπου βρίσκεται ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας, από τον οποίο κανείς θα περίμενε μια θεσμική υπευθυνότητα, βλέποντας, αν θέλετε, προς το μέλλον. Τι να κάνει, να ψηφίσει Κουβέλη, δηλαδή. Εγώ θα σας πω, γιατί ο Κουβέλης είναι κακός, πρώτον. Δεύτερον, εγώ θα είμαι πιο τολμηρός στη συζήτηση που κάνουμε εδώ. Θα σας πω. Ένα λεπτό. Είναι μέσα στους θεσμούς. Μα ένα λεπτό. Μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Μα ένα λεπτό. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν λέει αυτό το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα. Όχι, ένα λεπτό. Το Σύνταγμα βάζει την δικλίδα των εκλογών ως δικλίδα ασφαλείας. Mm-hmm. Για να αποφύγει ακριβώς τα συνταγματικά και θεσμικά αδιέξοδα. Εσείς επιδιώκετε, να οθήσετε δικλίδα, την κατάσταση από την αρχή. Θέλω να σας πω το εξής. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καθόταν στο τραπέζι τηρουμένων των διαφορετικών προσεγγίσεων της κάθε πλευράς και ανταποκρινόταν σε αυτό το κάλεσμα εθνικής συνεννόησης και εθνικής συνένεσης, να τακτοποιήσουμε το θέμα του Προέδρου και μετά ο καθένας να κρατήσει τις θέσεις του και να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω, και λέω μια προσωπική θέση, ότι θα μπορούσε να εξετάσει κανείς και άλλα πρόσωπα. Όπως? Ακόμη σε ένδειξη, αν θέλετε, επίτευξης εθνικής ενότητος γύρω από το κορυφαίο θέμα του πολιτιακού αρχηγού, του αρχηγού της ελληνικής πολιτείας, εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, να σκεφτώ και άλλα πρόσωπα. Ο κ. Κουβέλης είναι εξαιρετικός. Αλλά εάν εξυπηρετούσε αυτό το κλίμα συνεννόησης, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, γιατί όχι και τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Και μη σας ξενίσει αυτό. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καθίσει στο τραπέζι της εθνικής συνεννόησης και πει ας λύσουμε. Και έκανε λόγο για εξαγωγή. Κοιτάξτε, ο κύριος Κωνσταντόπουλος θεωρώ ότι σε αυτή την ιστορία αδικεί τον εαυτό του, γιατί παρασύρεται από την ακραία ρητορική και τοποθέτηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως αυτό δεν ξαναλέω. Θα δεχόταν ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Ξαναλέω. Εάν είχε μια διαφορετική στάση το κόμμα του, εάν καθόταν στο τραπέζι της εθνικής συνεννόησης, εάν μπορούσαμε να πετύχουμε μια συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την προοπτική της εκλογής νέου Προέδρου και για το πώς δεν θα διχάσει τον ελληνικό λαό αυτή η διαδικασία, εγώ θα έλεγα και μιλάω ως Παναγιωτόπουλος, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και τέτοιου είδους λύσεις. Καθίστε τώρα μια στιγμή. Παρουσίασε το μόνο στέλεχος, το πρώτο της Νέας Δημοκρατίας που προτείνει πρόεδρο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι προϋπόθεση, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την προϋπόθεση, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί. Υπό την προϋπόθεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί σε αυτό το προσκλητήριο εθνικής συνένεσης και εθνικής συνεννόησης. Κύριε Παναγιωτόπουλο, θα χάσετε άλλους, κύριε Ρήγα. Αυτό είναι άλλοθη τώρα που ψάχνουν να βρουν Είναι άλλοθη το κάλεσμα για την επίτευξη της εθνικής συνεννόησης. Είναι άλλοθη για να συνεχίσετε την ίδια πολιτική. Κύριε Τσουκαλά, αυτό είναι. Αν προτείνει άλλοθη για να συνεχίσετε την ίδια πολιτική. Αυτό το κλίμα κοινωνικού και πολιτικού εμφυλίου που δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μιλάω για εσάς. Γιατί στο παρελθόν είχα γνωρίσει κάποιον άλλον Τσουκαλά. Σοβαρόν, ουνεχή, συγκροτημένο νυφάλιο. Μάλιστα. Δεν πιστεύω να σας χάλασε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και αναφέρομαι στον παλιό πρόεδρο της ΟΤΟΕ. Με τον οποίο είχαμε πετύχει σημαντικές συλλογικές συμβάσεις για το χώρο, ήμουν υπουργός εργασίας. Τις οποίες εσείς καταργήσατε. Κύριε Τσουκαλά, αυτή είναι η ακραία ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Τις οποίες συμβάσεις που υπογράφαμε τότε, δεν θα πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα με αυτά. Κύριε Τσουκαλά, αν πετύχει τίποτα με αυτά. Και εγώ ήξερα έναν άλλο πάνω. Ακούστε με λίγο και οι δύο. Αν προτείνει Κωνσταντόπουλο η Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνετε? Μια πολιτική η οποία δεν πιστεύω ότι πιστεύετε. Δεν πιστεύω ότι εσείς πιστεύετε. Την πιστεύω γιατί είναι η μόνη δυνατότητα να σωθεί η χώρα. Δεν θέλετε μάλλον να πάρετε θέση στο πρόσωπο. Αν προτείνει Κωνσταντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Λέει Κωνσταντόπουλο, κύριε Παναγιώτοπουλο. Μα δεν θα προτείνουμε μόνο μερό. Πρέπει πρώτα να καθίσει στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ και να επιδείξει διάθεση και συμπεριφορά εθνική συνεννόηση. Ότι και τον Τσίπρα να προτείνετε. Και τον Τσίπρα να προτείνετε. Πάλι θα λέγαμε ότι προέχουν άλλα πράγματα. Δεν προέχει. Τι προέχει γίνουν... δηλαδή. Προέχει η βουλημία του ΣΥΡΙΖΑ για την εξουσία. Περί αυτού πρόκειται. Είμαστε εναντίον τη δική σα βουλημία που θέλετε. Για πολιτικό ενώ και κοινωνικό εμφύλιο. Όχι, σας έχει καλά πάει στη γωνία. Εσείς έχετε τη βουλημία να συνεχίζετε. Το ότι ένα στέλεχος, κύριε Τσουκαλά, να κάνουμε μια συζήτηση. Το ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προτείνει ένα κορυφαίο στέλεχος δικό σας, πώς το κρίνετε, πώς το σχολιάζετε? Ότι θέλουν να πιαστούν από τα μαλλιά τους. Κατάλαβα, αυτό δεν είναι. Το σχόλιο καταλαβαίνετε. Το σχόλιο είναι ότι προσπαθούν. Ο πνιγμένος από το μαλλιά του πιάνετε. Θα προτείνουν τον οποιονδήποτε. Αυτό τι σημαίνει? Προκειμένου να έχει κάνει την επιλογή της καθολικής ρήξης. Μια επιλογή που διχάζει τον ελληνικό λαό, μια επιλογή που οδηγεί σε μικρούς ή μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς εμφυλίους πολέμους.
Αυτή είναι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, μια επιλογή καθολικής ρήξης, η οποία... Το πρόβλημα είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, το πρόβλημα είναι να μην την πληρώσει η οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν μιλάμε όλοι μαζί, σας παρακαλώ. Μια κουβέντα, κύριε Ρήγα, τον κύριο Κωνσταντόπουλο δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Ακούστε, να το δεχτείτε. Δεν θέλουμε να μπούμε και δεν...